Το χαρακτηριστικό αυτό του νομοσχεδίου είναι η πληθώρα αποσπασματικών ρυθμίσεων που προωθούν παρεκκλήσεις εξαιρέσεις από χωροταξικούς και πολεοδομικούς όρους και κανονισμούς, αλλά και από αναγκαίες περιβαλλοντικές μελέτες. Αφορούν βέβαια και καινούργια ζητήματα, όπως το πλαίσιο λειτουργίας κέντρων δεδομένων, ψηφιοποίηση για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Ωστόσο, ο προσανατολισμός πάντα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξαιρέσεις είναι να εξασφαλίζουν το περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν χωρίς γραφειοκρατικά και θεσμικά κολλήματα να ολοκληρώνονται οι αδειοδοτήσεις τους, ακόμα και σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Δεν συμφωνούμε λοιπόν ότι είναι κακές ρυθμίσεις, όπως είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Έχουν στόχο και πάντα ο στόχος τους είναι η προνομιακή εξυπηρέτηση για ευνοϊκό περιβάλλον για ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων. Έτσι εξασφαλίζονται οι εταιρείες κολοσσοί που αποθηκεύουν διαδικτυακά δεδομένα και βεβαίως κερδίζουν τεράστια κέρδη. Συνεπώς, οι πολεοδομικές διατάξεις προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις τέτοιων απαιτήσεων, επενδύσεων, που συνολικά εντάσσονται στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ψηφιακή μετάβαση. Όμως δεν ακολουθείτε τέτοιες fast-track διαδικασίες και εξαιρέσεις για έργα κοινωνικού συνόλου, γιατί εκεί δεν υπάρχει το κέρδος του καπιταλιστή. Κατά τα άλλα, η ζωή των λαϊκών στρωμάτων θα γίνεται αφόρητη από την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, τις ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, τον περιορισμό των κοινωνικοπολιτικών δικαιωμάτων τους και δείχνει ότι το σύστημά σας δεν μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες του λαού και σαπίζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι διάφορες ειδικές, αδειοδοτικές, πολεοδομικές, χωροταξικές και κτηριοδομικές παρεκκλήσεις στα κέντρα δεδομένων, ακόμα και στα εκτός σχεδίου δόμησης, καταπατούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επίπεδου τη στιγμή που η βασική υποδομή των κέντρων δεδομένων είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα, εγκυμονώντας ενδεχομένως κινδύνους σχετικά με την πυροπροστασία. Όμως εγκαθίσταται εντός οικιστικής περιοχής με το πρόσχημα δημιουργίας της ειδικής χρήσης, όπως την ονομάζεται, χωρίς μέτρα προστασίας, υποβαθμίζοντας την περιοχή που θα επιβαρυνθεί τόσο περιβαλλοντικά όσο και ως προς την ποιότητα ζωής. Όμως με αυτόν τον τρόπο την απαλλάσσετε από το να συντάξει περιβαλλοντική μελέτη όπως θα έπρεπε, αναφέροντας τις επιπτώσεις που θα έχει ώστε να πάρει μέτρα προστασίας. Συνεπώς, νομιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο να μην τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν είναι λοιπόν μόνο αντιπεριβαλλοντικό, αλλά και επικίνδυνο. Τροποποιείται ρημοτομικό σχέδιο σε συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο που θα ευνοήσει τον ιδιοκτήτη του. Αν και θα μπορούσατε να τροποποιήσετε τις συγκεκριμένες χρήσεις για τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το κυριότερο όμως, επιταχύνεται την παράδοση λιμένων στις πολυεθνικές με fast-track διαδικασίες, προεδρικά διάταγμα ή υπουργικές αποφάσεις, που εγκρίνονται τα αναπτυξιακά προγράμματα και οι μελέτες διαχείρισης λιμένων. Μάλιστα, για την προώθηση του master plan στα λιμάνια προβλέπονται παραπέρα ρυθμίσεις και προνόμια ως προς τους ειδικούς όρους δόμησης. Με προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται ο ειδικός οικοδομικός κανονισμός και μέχρι την έγκρισή του επιτρέπονται φωτογραφικές παρεκκλήσεις σε σχέση με όσα προβλέπει και επιτρέπει ο γενικός οικοδομικός κανονισμός. Τελικά,
είναι πιο ισχυρές οι παρεκκλήσεις εξαιρέσεις από τα πολεοδομικά που τροποποιούνται και είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τις χρήσεις λιμένων ακόμα και αν είναι ασύμβατες οι χρήσεις και τα προγράμματα ανάπτυξης των λιμανιών. Αναφέρεται ότι αν δεν είναι ουσιώδης η αλλαγή στο περιβάλλον, μπορεί να γίνεται τροποποίηση των σχεδίων χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία για στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι αυθαίρετο. Γιατί χωρίς εκτίμηση, ποιος θα πει αν μια τροποποίηση έχει επιπτώσει στο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για το περιβαλλοντικό προέλεγχο που λέει ότι θα καθορίσει το αν χρειάζεται να γίνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με ποια κριτήρια θα γίνεται ο προέλεγχος. Για τον ειδικό οικοδομικό κανονισμό δεν αναφέρονται κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων. Αυτά εμείς τα ζούμε με την Κόσκο στον Πειραιά, που για το κέρδος ποδοπατάει ανάγκες των κατοίκων, των περιοχών, περιβαλλοντικούς όρους και κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας. Το κέρδος του κινέζικου μονοπόλιου πάνω απ' όλα. Αυτά βέβαια τα υπογράψατε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το 2016 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καταστρέφοντας την ωραιότερη περιοχή του Πειραιά. Σήμερα βέβαια μπορεί να κάνετε κριτική. Χορηγούνται επίσης παρεκκλήσεις στο συντελεστή δόμηση, στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και το συντελεστή όγκου ποσοστό κάλυψης. Δηλαδή, παρεκκλήσεις από όλους τους όρους δόμησης που ευνοούν τους επιχειρηματικούς ομίλους για κτίρια που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών πάρκων. Η μόνη προϋπόθεση να πληρώσουν την εισφορά σε γη. Δηλαδή, δίνουν τσάμπα συντελεστής δόμησης και η εισφορά στο πράσινο ταμείο είναι τυπική και πολύ μικρή, μόνο για τα προσχήματα. Ταυτόχρονα δίνεται ακόμα 50% εκτάσεων για δόμηση σε όμορες περιοχές, ειδικά ρυθμιζόμενης πολυδόμησης. Πρακτικά, στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης επεκτείνεται τη δόμηση. Παραδίνεται ακόμα και κρατικές εκτάσεις, εντείνοντας την εμπορευματοποίηση της γης. Με λίγα λόγια, στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης καταστρέφεται το περιβάλλον. Αυτό κάνετε. Και όταν είναι να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα εφοπλιστικά συμφέροντα, τότε οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι fast track, όπως του πάρκου ναυτικής παράδοσης. Όμως, για τους σμυριδορίκτες στην Άξο και ειδικά στα ορεινά χωριά της, που βιώνουν την εγκατάλειψη, την υποβάθμιση όλων των υποδομών και παροχών από τις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έρχεστε με ένα άρθρο όπου μεταβιβάζετε τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης της Σμύριδας Νάξου στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό? Ιδιωτικοποίηση και οριστικό κλείσιμο στα ορυχεία, αντί να εξυγχρονιστούν και να αξιοποιηθούν, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να οργανώσει με αυτεπιστασία την έρευνα και εκμετάλλευση της Σμύριδας. Βέβαια, τα φόπλακα έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με την πρόταση για δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, οδηγώντας στην περαιτέρω υποβάθμιση και στο αναγκαστικό κλείσιμο των ορυχείων, καθώς μεταφέρει την ευθύνη εξόρυξης μεταφοράς εμπορίας και κυρίως τη μισθοδοσία και ασφάλιση στις πλάτες των εργαζομένων, καταργώντας κάθε κοινωνικό χαρακτήρα και συμμετοχή του κράτους. Σήμερα μεταβιβάζεται στο Δήμο με ελάχιστους πόρους που δεν φτάνουν. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά που δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα σμυριδεργατικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο Δήμο Νάξου. Που σημαίνει ότι πετάτε τον μπαλάκι για το κλείσιμο στο Δήμο.
ως συνήθως, για να μπει οριστικό τέλος και να δοθεί το πιστοποιητικό θανάτου, μεταβιβάζεται το αντικείμενο στο Δήμο χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Αυτό κάνετε όλες οι κυβερνήσεις. Εμείς στηρίζουμε το ομόφωνο ψήφισμα του Συνδέσμου Σμύριδων Ορυκτών και ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 48, καταθέτουμε για τα πρακτικά και, και το ψήφισμά τους, αλλά και την ανακοίνωση του Συλλόγου Σκαδιωτών Μεσωτών Νάξου για τα πρακτικά. Τι άλλο κάνετε? Εμποδίζεται το δικαίωμα της συμμετοχής στην κινητικότητα υπαλλήλων των επιθεωρήσεων εφαρμογής δασικής πολιτικής, ούτε καν προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Αντίθετα, στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου σας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Δηλαδή, για υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το αναφέρουμε γιατί στερείται δικαιώματα, ακόμα και αν υπάρχουν αντικειμενικές ή οικογενειακές ή άλλες συνθήκες που επιβάλλουν τη μετακίνηση ή τη μετάθεση του υπαλλήλου από την υπηρεσία ή το μέρος που δουλεύει σε άλλο. Τελικά καταφεύγεται επιλεκτικά κατά της κινητικότητας. Απαράδεκτη ρύθμιση αντί να κάνετε μαζικές προσλήψεις. Επίσης, σοβαρά ζητήματα δεν λύνονται με παρατάσεις συμβάσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αλλά χρειάζονται προσλήψεις 2.000 μονίμων δασολόγων και 10.000 δασεργατών για τη διαχείριση και προστασία των δασών. Τελικά, όμως, απαξιώνεται και τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών υπηρεσιών και φαίνεται στη διάταξη που προσθέσατε στον κανονισμό λειτουργίας συμβουλίων. Αντικαταστήσατε τις ολοκληρωμένες εισηγήσεις των κρατικών υπηρεσιών με ενημερωτικά σημειώματα του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα. Δίκαια έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας η ΕΜΔΙΔΑΣ, που αποτελεί την ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση. Αυτή η ρύθμιση είναι προφανές ότι εξυπηρετεί την επιτάχυνση των διαδικασιών όπως βολεύει τους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να χωροθετήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Κι όμως, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, όπως και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, χειρίζονται εξαιρετικά πολεοδομικά ζητήματα, όπως εγκρίσεις πολεοδομικών μελετών, τροποποιήσεις σχεδίων πόλων, ειδικών διαταγμάτων, χαρακτηρισμού κτηρίων ως διατηρηταίων, εγκρίσεις παρεκκλήσεων δόμησης, δόμηση αθλητικών εγκαταστάσεων, που σημαίνει ότι οι εισηγήσεις των κρατικών υπηρεσιών ήταν απαραίτητες. Ωστόσο, το ταξικό σας κριτήριο υπέρ των μεγαλοεπιχειρηματιών ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται και ειδικά όταν πρόκειται να εξυπηρετηθεί η πόλη των πλουσίων στο ελληνικό. Τότε βρίσκεται λύσεις άμεσα και γρήγορα, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην γίνονται αποσπασματικά. Προσθέτεται λοιπόν στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού και την εκπόνηση και υλοποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης για να μην γίνεται αποσπασματικά από κάθε Δήμο. Με τη διάταξη αυτή αυτονομείται πλήρως η επένδυση του ελληνικού από βαρύδια και καθυστερήσεις στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων που έχει δημιουργήσει το αλληλοφάγωμα 4-5 κατασκευαστικών ομίλων που λιμοένονται το υπόψη αντικείμενο. Και για να μην είμαστε άδικοι, ο δρόμος αυτός ήδη είχε στρωθεί καλά από το 2018 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς προβλεπόταν ότι στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και η περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων.
Έτσι, αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι δεν πληρώνουν στους Δήμους τίποτα, αν και ρυπαίνουν συνολικά. Τα ίδια ισχύουν και με την Κόσκο στον Πειραιά. Ωστόσο, και το ξεπούλημα στο Ελληνικό, πάλι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφίσατε παρέα. Τέλος, ενισχύεται με κάθε τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, αφού προωθούνται φωτοβολταϊκά ακόμα και στις απολύξεις στις σκάλες, κατασκευές που μέχρι σήμερα απαγορευόταν. Επίσης, συγκεκριμενοποιείται το είδος των εγκαταστάσεων για να μην υπάρχουν εμπόδια στην αδειοδότηση και την ταχύτητα εγκατάστασης λειτουργίας των ΑΠΕ. Για τους ομίλους αυτούς παίρνετε μέτρα άμεσα και γρήγορα. Δεν ισχύει όμως τα ίδια για λαϊκές ανάγκες, για σχολεία, για νοσοκομεία, για αθλητικά κέντρα. Μάλιστα, χωρίς τεκμηρίωση, επιτρέπεται άσχετες και επιβαρυντικές χρήσεις μέσα σε αυστηρά προστατευόμενες ζώνες, όπως τουριστικές κατασκηνώσεις στις αυστηρά προστατευόμενες ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών. Αλλά και για τους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που δεν έχουν πάρει άδεια και όμως είναι εγκατεστημένοι, τους απενοχοποιείτε και λέτε, αν μη τι άλλο, βοηθήστε στην πυρόσβεστη. Τελικά και άδεια εγκατάστασης δεν έχουν και σε εθνικούς ευεργέτες θα τους ανακηρύξετε αυτούς τους παράνομα εγκατεστημένους των ΑΠΕ. Επίσης και η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από το διαχειριστή του συστήματος για την εγκατάσταση έργων ανάπτυξης υπεράκτιων αιωλικών πάρκων δείχνει την επιμονή σε ακριβή ενέργεια που θα πληρώσει ο λαός πολλαπλά και ταυτόχρονα, εκτός από καταστροφή νατούρα περιοχών στη στεριά, θα έχουμε δέσμευση και θαλάσσιων εκτάσεων, χωρίς να ξέρουμε τις επιπτώσεις. Ήδη έχουν δοθεί άδειες ερευνών για πιλωτικά προγράμματα υπεράκτιων αιωλικών πάρκων σε μεγάλους ομίλους και αφορούν θαλάσσιες περιοχές ανάμεσα σε Εύρο και Σαμοθράκη. Αλλά και η μεγάλη δανέζικη εταιρεία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Οι επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές πάμπολες και για αυτές τις μεγαλοεταιρείες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο, για τα λαϊκά νοικοκυριά, όπως οι αυξήσεις στο ρεύμα, έρχονται αφού με το νέο τρόπο τιμολόγησης θα ισχύσει από 1η Γενάρη του 2024. Βάζουν κυβέρνηση και πάροχοι ηλιακής ενέργειας στο τζογάρισμα την ανάγκη του λαού για ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμαση. Να γιατί λοιπόν καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο ως βαθιά ταξικό και αντιπεριβαλλοντικό, όπως είναι και η πολιτική της κυβέρνησης. Για τις δύο τροπολογίες θα μιλήσουμε στη δευτερολογία.